Προχωρήσαμε από το προηγούμενο Μάιο και Ιούνιο σε ένα ικανοποιητικό σήμερα επίπεδο της μελέτης και ερχόμαστε σήμερα να σας παρουσιάσουμε το περίγραμμα αυτού του έργου ώστε να καταλάβετε τι πρόκειται να γίνει στο Δήμο σας. Όπως είναι γνωστό σε όλους, η ύπαρξη ενός αθλητικού χώρου σε ένα Δήμο δεν είναι μόνο ο αθλητικός χώρος που λειτουργεί, αλλά επηρεάζει όλη την περιοχή. Και επηρεάζει όλη την περιοχή με αυτό που λέμε όλη ανάπλαση της περιοχής. Επηρεάζει και διαμορφώνει τις λειτουργίες της καθημερινότητας του Δήμου. Και τις περισσότερες φορές, για να μην πω όλες, με ένα θετικό τρόπο, συμβάλλοντας και αναπτύσσοντας ολόκληρο το Δήμο. Ξεχνάμε να την κοιτάμε από ψηλά, που κανείς μπορεί να καταλάβει το μέρος που βρίσκεται. Θέλω εδώ να τονίσω ότι το άλσος της Νέας Φιλαδέλφειας, που είναι 485 στρέμματα, είναι 2,5 περίπου φορές ο εθνικός κήπος. Είναι ένας θησαυρός που έχει ο Δήμος σας, τον οποίο πρέπει τα επόμενα χρόνια, το έχετε κάνει στο παρελθόν, αλλά να προσπαθήσετε να τον αναλύσετε για να δημιουργήσει τις αθλητικές της εγκαταστάσεις. Και αυτή η φωτογραφία είναι πρόσφατη. Ξέρετε και είναι αποδεκτό σε όλο τον κόσμο ότι η διαμόρφωση του δημόσιου χώρου δείχνει τον πολιτισμό της κάθε γειτονιάς και του κάθε Δήμου. Και νομίζω ότι η Νέα Φιλαδέλφεια με τον πολιτισμό και την ιστορία των κατοίκων της πρέπει να φροντίσει για αυτό το χώρο που σήμερα φαίνεται έτσι. Γνωρίζετε ότι το πιο κοντινό σταθερό μέσο τροχιάς αυτή τη στιγμή είναι ο σταθμός του Περισσού. Και το γήπεδο και ο Δήμος πρέπει να αποκτήσουν ένα καλύτερο χώρο και τρόπο πρόσβασης σε αυτό το σταθμό. Πρέπει να σας πω ότι μόλις σήμερα διαπιστώσαμε, γιατί τώρα μας ήρθε η πληροφορία, και αυτό δεν έχει υποθεί ποτέ, ότι η γραμμή 4 του μετρό που βρίσκεται σε πολύ προκαταρκτική μελέτη θα φτάνει μέχρι τα Πευκάκια. Είναι έργο της επόμενης δεκαετίας και σήμερα το απόγευμα πήραμε το σχεδιασμό από την Αττικό Μετρό. Ξέρετε, τη γραμμή 3 που πάει στον Πειραιά άρχισε να κατασκευάζεται σε αρχικό επίπεδο και δεν το γνωρίζαμε αυτό. Η γραμμή 4 του μετρό που θα ξεκινάει από το Κολωνάκι, θα περνάει από την Αλεξάνδρας, από την Κυψέλη και ούτω καθεξής, θα φτάσει σε 6 έως 10 χρόνια στα Πευκάκια. Είναι καταρχάς η αθλητική εγκατάσταση και το μουσείο. Και όταν λέμε το μουσείο, μιλάμε το μουσείο της ομάδας, όπως κάθε μεγάλη ομάδα της αξίζει να έχει, και μιλάμε και για ένα προσωπικό όνειρο του κυρίου Μελισσανίδη να δημιουργήσει το μεγαλύτερο προσφυγικό μουσείο στην Ελλάδα. Γνωρίζετε ότι τα μεγάλα έργα θέλουν μεγάλα οράματα και χωρίς οράματα δεν γίνεται τίποτα. Και όταν μας το είπε στους συνεργάτες του, δεν μπορούσαμε και εμείς οι ίδιοι στην αρχή να κατανοήσουμε τι εννοεί. Αλλά εννοεί ένα μουσείο στο οποίο εκτός από όλους τους πρόσφυγες αφορά και όλους τους Έλληνες που είχαν συγγενείς. Θα σας πω ότι εγώ μεγάλωσα με ιστορίες του παππού μου να μου περιγράφει τι έγινε στην Αλμυρά έρημο, πώς έψινε καφέ όταν πολεμούσε εκεί, πώς έφτασε έξω από το Εσκίσεχη και πώς πήδηξε στο καράβι και σώθηκε. Φωτογραφία και βλέπετε είναι 80 χρόνια πριν που βλέπει κανείς πως ήταν η Νέα Φιλαδέλφεια. Βλέπετε ότι πριν 80 χρόνια ήταν μία από τις λίγες περιοχές που είχαν ορθή πολεοδόμηση. Βλέπετε ότι έχει έναν ακτινοτό σχεδιασμό το 1933, παρακαλώ. Το 1978 ένας άλλος... Πρέπει να διδάσκεται από αυτή και να προχωράει μπροστά. Όποιος μένει πίσω
θα μείνει πίσω και δεν θα εξελιχθεί. Διότι μετά το 2013 έρχεται το 2015. Διετίας, γιατί αυτή η διετία θα είναι η υλοποίηση ενός έργου και ενός οράματος που θα λύσετε εσείς του Δημοτικού Συμβουλίου σε δύο ξεχωριστές φάσεις, να πείτε αν το θέλετε, πόσο το θέλετε και με ποιες παρατηρήσεις το θέλετε. Θα περάσω γρήγορα τις όψεις του γηπέδου, για τις οποίες θα σας μιλήσουν πιο ειδικοί άνθρωποι αργότερα. Υπάρχει μια μελετητική ομάδα από τις καλύτερες αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα μετά το έργο. Ο κύριος Ανάστης Σιρατσούς είναι από την οικογένεια της ΑΕΠ.
η πολιτεία όπου μπορεί με ανακοινώσεις που έχουν γίνει ή θα γίνουν. Και από τον Ιανουάριο του 2014, εφόσον πρώτα εσείς το Δημοτικό Συμβούλιο το εγκρίνει και το επιτρέψει και τα υπόλοιπα τα φροντίσει η πολιτεία, μέχρι το Δεκέμβριο του 2015 θα γίνει η υλοποίηση αυτό που έχουμε σκοπό τη λειτουργία. Και τι εισφέρει η ΑΕΚ σε αυτό, για να πει μετά η οικογένεια της ΑΕΚ τι ζητάει από εσάς. Τη γη που έχει και της έχει παραχωρηθεί για αυτό το σκοπό. Καλύπτει το συνολικό κόστος των μελετών του έργου, αλλά και μελετών που αφορούν το δημόσιο χώρο, και θα δείτε, με σκοπό να γίνονται αυτά εντός χρονοδιαγράμματος. Αφού συζητηθεί και πρέπει να ψηφιστεί σε δύο στάδια. Πρώτον, επί της αρχής, που είναι η σημερινή παρουσίαση και η ιδέα, και μετά επάνω στις λεπτομέρειές της, αφού σας κατατεθεί τις επόμενες μέρες και ο φάκελος που πρέπει να σας κατατεθεί. Αλλά είναι δύο διαφορετικές λειτουργίες. Επίσης, πρέπει, έχουμε σκεφτεί κάτι που θα σας παρουσιάσουμε σήμερα και θα το καταθέσουμε σε πλήρη τεχνική λεπτομέρεια με τους μελετητές, να σκεφτείτε αν θέλετε να υπογειηθεί ένα μέρος της Πατριάρχου Κωνσταντίνου και της Φοβών, ώστε να μεγαλώσει ο χώρος εκτόνωσης του γηπέδου, η κυκλοφορία να γίνεται με πιο σωστό τρόπο και να αυξηθεί ο δημόσιος κοινόχρηστος χώρος κατά τα 15 περίπου στρέμματα. Είναι μία μελέτη που εκπονεί η οικογένεια της ΑΕΚ, είναι ένα δημόσιο έργο, θα το εκτελέσει η περιφέρεια, αλλά με κόστος της ΑΕΚ γίνεται αυτή τη στιγμή η μελέτη. Στις 27 Σεπτεμβρίου κατατέθηκε η προκαταρκτική μελέτη για να ελεγχθεί και από την περιφέρεια, και πρέπει να σκεφτούμε όλοι σοβαρά εάν χρειάζεται να γίνει και αυτό το έργο. Αυτά που σας δείχνουμε είναι προτάσεις, δεν είναι αποφάσεις. Είναι προτάσεις για να σκεφτείτε, να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε. Αυτή είναι η σημερινή θέση του χώρου των απορριμμάτων, την οποία την ξέρετε πολύ καλά όλοι και βλέπετε την γυμνίαση με το χώρο του γηπέδου αλλά και με το άλστος. Όπως σας είπα, η κατασκευή του αθλητικού χώρου θα παρασύρει την περιοχή σε μια ανάφραση με την πολύ καλή και πράσινη έννοια του όρου. Έχουμε σκεφτεί ότι ο σταθμός του Περισσού σήμερα λειτουργεί και συγκοινωνεί με το Δήμο και με το γήπεδο με έναν τρόπο που δεν είναι οργανωμένος. Εκεί και είναι περίπου 640 μέτρα σήμερα. Μπορεί να δημιουργηθεί ένας πεζόδρομος που θα αυτή η απόσταση θα γίνει 500 μέτρα και θα να γίνει ένας πεζόδρομος που θα περπατάει ευχάριστα ο δημότης ή ο θεατής αύριο από το τρένο στο γήπεδο ή στο κέντρο της πόλης. Με το πράσινο βλέπετε χώρους οι οποίοι ανήκουν σε ιδιώτες και υπάρχουν συζητήσεις και διαπραγματεύσεις ώστε σε αυτούς τους χώρους να γίνουν υπαίθριοι χώροι στάθμευσης. Υπάρχει ένας κλάδος του Ποδονήφη, ο οποίος είναι παρατημένος και πρέπει να διευθετηθεί, ο οποίος βέβαια δεν είναι δουλειά της ΑΕΚ να το κάνει ούτε του Δήμου, αλλά πρέπει η πολιτεία να διευθετήσει αυτό το κλάδο του ρέματος. Είναι κρίμα να είναι έτσι γεμάτος απορρίμματα, να ξεκινίζει ή να αποτελεί κίνδυνο για την περιοχή, ενώ σε αντίθεση μπορεί να γίνει κοινοφελής και κοινόχρηστος χώρος. Υπάρχουν ιδέες πεζόδρομου, υπάρχουν ήδη τέτοια κομμάτια που μπορεί να φωτιστούν, να σημανθούν και να οδηγούν με καλύτερο τρόπο το δημότη ή το θεατή αύριο στον προορισμό του. Υπάρχει ένα άλσος, όπως σας είπα, 480 στρέμματα, ένας απίθανος πνεύμονας οξυγόνου και εκτόνωσης των πολιτών. Η ΑΕΚ και η οικογένεια της ΑΕΚ θα σταθεί αρρωγός σε αυτή την προσπάθεια λειτουργίας και βοήθειας του προσωπικού και πραγματικά. Και πραγματικά θέλω να σας πω ότι έχω δει και έχω συμμετάσχει στην υλοποίηση δύο τέτοιων έργων. Είμαι βέβαιος και σας εύχομαι να αποκτήσετε το σπίτι που σας αξίζει στα επόμενα δύο χρόνια. Σας ευχαριστώ πολύ.